όπως και όλοι μας. Όλοι μας. Να έχει και αποτέλεσμα η προσπάθεια. Ένα αγώνα και όλοι μαζί μια προσπάθεια κάνουμε, βγαίνοντας από αυτήν την πανδημία, όσο βγαίνουμε σιγά σιγά, γιατί είναι δύσκολο, υπάρχει ο κίνδυνος του δεύτερου κύματος, αλλά όμως η κοινωνία να είναι όρθια, να μην υπάρχουν συντριβή, να μην υπάρχει στην κοινωνία μέσα. Δυστυχώς η ύφεση θα είναι πολύ μεγάλη και τα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση είναι βλέποντας και κάνοντας. Δεν είναι μια αντιμετώπιση ενός παγκόσμιου προβλήματος με βάση εθνικές ιδιαιτερότητες και ομορφίες. Φταίει η κυβέρνηση όμως, είναι διεθνείς νόρμες που περιμένουμε κι εμείς να δούμε το σχετικό πλαίσιο. Ακόμα βλέπετε είναι υπό επεξεργασία, υπό μελέτηση κομισιών το θέμα για τον τουρισμό που εμάς μας αφορά εδώ. Ως ένα σημείο έχετε δίκιο. Ως ένα σημείο είναι οι διεθνείς νόρμες, βεβαίως. Χωρίς αυτές δεν είναι εύκολο να προχωρήσουμε όταν μάλιστα είναι παρεταμένη αυτή η κρίση. Αλλά από ένα σημείο και πέρα κάθε χώρα λαμβάνει μέτρα, τα οποία σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πιο γενναιόδορα, δεν εννοώ σε απόλυτο μόνο, αλλά και σε σχέση με το ΑΕΠ. Πιο φτωχές χώρες λιγότερα λεφτά δίνουν, αλλά ως προς το ΑΕΠ περισσότερα από ό,τι δίνει η Ελλάδα. Διότι βλέπετε ότι περίπου 15-20% του ΑΕΠ δίνουν οι άλλες χώρες για την αντιμετώπιση της πανδημίας, των κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας. Στην Ελλάδα δεν ξεπερνάνε αυτά, όπως βλέπετε, το 3%. Άρα έχει και δεν δίνει η κυβέρνηση, λέτε. Είναι επιλογή. Έχει μια επιλογή πρώτο βλέποντας και κάνοντας. Αλλά το βλέποντας και κάνοντας σημαίνει ότι επιδοτεί την ανεργία και όχι την εργασία. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Αυτή η επιλογή δεν έχει να κάνει επειδή δεν γνωρίζουμε τη διάρκεια της κρίσης. Και πρόκειται να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό αργότερα το φθινόπωρο. Αν ξεφύγει, αν κλείσουν οι επιχειρήσεις, αν χάσει τη δουλειά του ο κόσμος, δεν επιστρέφει εύκολα η οικονομία μπροστά. Δεν μπαίνει μπροστά η οικονομία εύκολα. Γι' αυτό σε όλο τον κόσμο, και στην Αμερική και στην Αγγλία και στην Ιταλία και στην Ισπανία και στη Γαλλία, είναι εμπροστοβαρή τα μέτρα. Όσα έχει ο καθένας, δεν λέω ότι είναι απεριόριστα τα χρήματα, ναι. Όσα έχει όμως ρίχνει πρώτα-πρώτα μπροστά για να προλάβει την επιδείνωση της κρίσης. Και αφήνει και από και πέρα το μετά. Κύριε Φίλη, ωστόσο, για παράδειγμα, το θέμα είναι και τι περιθώρια κινήσεων έχει μια οποιαδήποτε κυβέρνηση, θα σας πω. Για παράδειγμα, εδώ στον τουρισμό, που αποτελεί και πολύ μεγάλο κομμάτι του ΑΕΠ μας, μεγαλύτερο από άλλες χώρες. Σωστά το λέτε. Είναι μοιραίο ότι εφόσον ένα εστιατόριο θα λειτουργήσει, για παράδειγμα, με τα μισά τραπέζια, θα πρέπει να έχει και το μισό προσωπικό. Εκεί τι γίνεται? Θα σας απαντήσω αμέσως. Προφανές είναι ότι ο τουρισμός και η εστίαση που αποτελούν ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής οικονομίας είναι μια αρνητική ιδιομορφία μέσα στην κρίση. Και βεβαιώνει ότι μόνο με τουρισμό δεν μπορεί η Ελλάδα να προχωράει. Το καταλαβαίνετε, το βλέπουμε τώρα. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα, θα μου πείτε. Τι κάνουμε τώρα? Σημαντικό αυτό που λέτε. Πολύ σημαντικό. Τι κάνουμε τώρα? Βεβαίως. Μόνο με τουρισμό και οικοδομές, αυτό το μοντέλο που υπάρχει στην Ελλάδα, υπηρεσίες. Δεν προχωράει η οικονομία. Ναι, υπηρεσίες. Δεν γίνεται. Και οικοδομή. Έτσι δεν προχωράμε, λέω. Τι κάνουμε τώρα, λοιπόν? Είναι προφανές ότι πρέπει να υπάρξει μια επιδότηση επιχειρήσεων, επιδότηση, δηλαδή δωρεάν χρήμα, όχι δάνεια. Τα δάνεια πνίγουν τις επιχειρήσεις με κριτήρια. Στο εξωτερικό μιλάνε για το helicopter money, για το ζεστό χρήμα, ότι γυρνά ελικόπτερο και μιλάει χρήμα. Αυτό και ακόμα και ο Τραμπ αυτό κάνει, όπως ξέρετε. Εδώ τίποτα. Εδώ ακούμε ότι θα δώσει το 800, το πήραν κάποιοι, μια μεγάλη κατηγορία ανθρώπων είναι απ' έξω. Δες επιστήμονες γίνεται γνωστά με τα βάουτσερ. Άρα λέτε όχι δανεισμό. Για τη συζήτηση είναι αν θα δανειοδοτηθούν οι επιχειρήσεις. Κάποιοι λένε μόνο οι βιώσιμες, κάποιοι όλοι. Εσείς λέτε και χρήμα για με διαφορετικό τρόπο. Βεβαίως, και χρήμα ζεστό. Και δάνεια. Σωστό. Αλλά και χρήμα ζεστό. Επιχορήγηση λέτε, κύριε Φίλη, δηλαδή, επί της ουσίας. Επιχορήγηση, βεβαίως. Και για αυτό το πρόγραμμα το οποίο εμείς παρουσιάσαμε και θα το επικοινωνήσουμε τώρα ξανά στη νέα φάση, είναι ένα πρόγραμμα 26 δισεκατομμυρίων που έχει 12-13 δισεκατομμύρια χρήματα για το εισόδημα και τις επιχειρήσεις, ναι, ζεστό χρήμα, και τα υπόλοιπα έχει να κάνει με δανεισμό. Κύριε Φίλη, μας περιμένετε να επιστρέψουμε από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για να συζητήσουμε τα υπόλοιπα. Σε αυτό το πάρτι είστε όλοι καλεσμένοι.